Μετά από δύο ημέρες αγώνων κατάταξης, η τελική κατάταξη είναι η εξής. Ο Σάκης Κατσούλης στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, τρίτη θέση για τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη και τέταρτη θέση για τον Νίκο Μπάρτ. Συγχαρητήρια και στους τέσσερις σας. Ήταν δύο πολύ σκληροί αγώνες και φυσικά να ξεκινήσω με τη Μαριαλένα, η οποία εξασφάλισε μια σίγουρη θέση στον ημιτελικό. Μαριαλένα, συγχαρητήρια για την απόδοσή σου. Έφτασε στην τελική αναμέτρηση με τέσσερις ζωές. Νομίζω ωφέλησαν και λίγο οι ζωές του pre-game, αλλά στάθηκες πάρα πολύ καλά απέναντι σε Μάριο και Νίκο. Γιώργο, είμαι τρισευτυχισμένη. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μου μέρα στο παιχνίδι. Μήπως είναι η καλύτερη μέρα στη ζωή σου, δεν ξέρω. Θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλα τα παιδιά, διότι αυτό που κάναμε ειδικά σήμερα ήταν ένας μαραθώνιος. Έχουμε σηκωθεί από πάρα πολύ πρωί, έχουμε τρέξει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα ήταν, έχω χάσει το μέτρημα. Σήμερα χάθηκε το μέτρημα όντως. Την ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη, για πάρα πολλούς λόγους. Έχω χάσει τα λόγια μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Και λίγο πριν συνειδητοποίησα ότι ήταν και ο τελευταίος μου αγώνας εδώ. Με πιάσαν λίγο τα κλάματα, διότι μπορεί να πονάμε, να υποφέρουμε, αλλά έχουμε μία εξάρτηση με τους Survivor και με τους Στίβους Μάχης και σίγουρα θα μου λείψει πάρα πολύ όλο αυτό που ζήσαμε. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Σάκη, διότι με βοήθησε πάρα πολύ σήμερα, γενικά με βοηθάει πάρα πολύ. Με βοήθησε να είμαι ήρεμη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω λίγο στο Μάριο με τον οποίο παίξατε την τελευταία αναμέτρηση. Μάρι, ένιωθα ότι είσαι πολύ σκληρός για να πεθάνεις σήμερα. Με μία ζωή πάλι έφτασες όμως μέχρι τα τελευταία όρια σου για να προσπαθείς να διεκδικήσεις αυτή τη θέση στον ημιτελικό. Γιώργο, πάντα μπαίνω στους Στίβους Μάχης και δίνω ό,τι μπορώ. Συγχαρητήρια στη Μαριαλένα για την νίκη της. Είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι και αυτό φάνηκε και στους Στίβους Μάχης. Από μια φάση και ύστερα τα πόδια μου δεν με έπαιρναν. Το τελευταίο ράν, ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, είμαι πάρα πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ γενικότερα και παλεύω μέχρι τέλους. Τελευταίο νομίζω συμβούλιο και Αθήνα Γαλάτσι για να δούμε τι θα γίνει. Έτσι ακριβώς θα συνεχιστεί η πορεία μας. Να έρθω και στον Νίκο. Νίκο, τελικά θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον Μάριο στην τελευταία ψηφοφορία που θα ξεκινήσει εδώ απόψε το βράδυ στο νησί, σε λίγη ώρα δηλαδή στο Συμβούλιο, και θα κλείσει πλέον στο Γαλάτσι με το που ξεκινήσουμε το live. Εκεί θα μάθουμε ποιος από τους δυο σας θα καθίσει πλέον στην τριάδα του ημιτελικού. Πάμε να αναμετρηθούμε, αναμενόμενο να γίνει αυτό στο παιχνίδι. Σήμερα τα δώσαμε όλα. Εγώ φοβάμαι να κουνηθώ, με πιάσει καμιά κράμπα, δεν ξέρω οτιδήποτε. Λογικά πάω να ψηφιστώ με τον Μάριο. Ο καλύτερος σας μείνει στο παιχνίδι. Άμα σου δώσω το χέρι και μου πετύχει, θα φύγω κάτω. Καλά πήγε. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν με κρατάνε τα πόδια μου τώρα. Δεν έχω... Σε κούραση φαίνεται αυτό, Νίκο.